Τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν τη σωρό ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους μέσα από τα χαλάσματα σπιτιού που ισοπεδώθηκε από τους χθεσινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κρίβι Ριχ. Είναι το τέταρτο θύμα στο συγκεκριμένο κτίριο που χτυπήθηκε από πύραυλο. Απαρηγόρητη, μία γυναίκα θρηνεί για το χαμό της 64χρονης αδερφής της. Πολλές περιοχές στο Κίεβο και το Χάρκοβο έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση μετά τον μπαράζ επιθέσεων των ρωσικών δυνάμεων που κατέστρεψαν 9 ενεργειακές υποδομές. Ουκρανοί στρατιωτικοί εκτιμούν πως η Μόσχα θα κλιμακώσει τις επιθέσεις στις αρχές του 2023, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο το Κίεβο. Μπορούν να πηγαίνουν από Βελαρούσια, μπορούν να προετοιμαστούν να πηγαίνουν на кінець, можливо, лютого, можливо, пізніше. Я думаю, що Путін це. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τους επικεφαλείς της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, την ώρα που ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας εκτόξευε νέες απειλές κατά της Δύσης. Στρατιωτικές δυνάμεις και υποδομές σε χώρες που βρίσκονται επισήμως σε πόλεμο με τη Ρωσία ή είναι σύμμαχοι του εχθρού, αποτελούν νόμιμους στόχους επιθέσεων. Η Μόσχα κλιμακώνει τις απειλές προς την Ουάσιγκτον μετά την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν συστοιχίες πυράβλων Patriot στην Ουκρανία, παραμερίζοντας τις μέχρι τώρα ανησυχίες για τις πιθανές ρωσικές αντιδράσεις σε μια τέτοια κίνηση. Στην Ουκρανία, οπλοποιημένες συστήμες, в том числе Patriot, с соответственно обслуживающим персоналом, были остаются законными приоритетными целями для вооружённых сил России.